εκείνη την εποχή που ξεκίνησε η οικονομαχία, αλλά και από πιο μπροστά, ξεκινούν οι αιρέσεις, οι διάφορες αιρέσεις στην Εκκλησία. Ο Άριος, στη συνέχεια το θέμα των φύσεων του Χριστού, των θελήσεων του Χριστού κτλ. Δηλαδή, είναι οι χριστολογικές αιρέσεις όλες αυτές, έριδες, οι οποίες ψάχνουν στην ουσία να βρουν τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Χριστός. Ένα παρόμοιο προβληματισμό είχε και αυτή η αίρεση των οικονομάχων. Δηλαδή, έλεγαν ότι ο Θεός δεν μπορεί να εικονιστεί. Μάλιστα, ο Θεόφιλος, ο Αυτοκράτορας, ο οικονομάχος Αυτοκράτορας, έλεγε στην σύζυγό του, την Αυτοκράτηρα, που τιμούσε τις εικόνες, όταν έμαθε ότι είχε εικόνες, της είπε, ειδωλολάτρης είσαι. Γιατί προσκυνείς τις εικόνες? Δηλαδή, δεν ήταν άθεοι οι οικονομάχοι. Πίστευαν στον Θεό, αλλά πίστευαν ότι με έναν μονοφυσιτικό τρόπο, ότι ο Θεός δεν μπορεί να εικονιστεί και δεν μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεό. Η προσκύνηση των εικόνων έρχεται να μας πει ότι ο Θεός, εφόσον έγινε άνθρωπος, μπορούμε να τον εικονίσουμε. Και όχι μόνο να τον εικονίσουμε, αλλά, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη του Καθολική Επιστολή, «Ο εωράκαμεν, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν». Δηλαδή, είναι κάτι το, ο Χριστός δεν είναι κάτι ιδεαλιστικό απλά, αλλά είναι αυτός τον οποίον ζήσαμε, αυτόν τον οποίο ψηλαφίσαμε και στο τέλος τον φάγαμε κιόλας. Και αυτό συγκεφαλαιώνεται στην εικόνα. Γιατί η εικόνα, το διακύβευμά της είναι αν μπορούμε να εικονίσουμε τον Θεό. Το πρόβλημα ήταν το πρόσωπο του Χριστού. Και βεβαίως και η Παναγία που είναι η Θεοτόκος, που αυτή μας έδωσε το πρόσωπο του Χριστού για να μπορούμε και εμείς να το δούμε και να το ψηλαφίσουμε. Η εικόνα κυρίως είναι ένα λειτουργικό αντικείμενο. Δηλαδή, με την εικόνα ερχόμαστε σε μια σχέση μέσα στη λειτουργία με τον Θεό. Μετέχουμε με την εικόνα στη λειτουργία. Και η λειτουργία είναι ένα πάρε δώσε με τον Θεό που έχουμε. Δεν είναι απλά ένα εικαστικό έργο τέχνης που το κρεμούμε στον τοίχο για να το βλέπουμε. Ενδεχομένως μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά κυρίως είναι η σχέση μας με τη λειτουργία που επιτελείται. Και στη λειτουργία τι γίνεται? Είναι ότι κάνουμε μια αναφορά των ευεργεσιών που μας χαρίζει ο Θεός. Θυμόμαστε την θυσία του Θεού και δίνουμε στον Θεό το ψωμί και το κρασί, το προσφέρουμε εκ των τασά, εκ των σών που λέμε, προσφέρουμε στον Θεό για να τα μεταποιήσει αυτά τα πράγματα ο Θεός και να μας τα δώσει πίσω ως σώμα και αίμα Του. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την εικαστική δημιουργία μέσα στην Εκκλησία. Δίνουμε στον Θεό το προβληματισμό μας με την εικόνα, την ίδια την εικόνα, και μας την επιστρέφει πίσω ο Θεός αγιασμένη. Μέσα από την εικόνα πλέον έχουμε μια λειτουργική πράξη. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Δεν είναι απλά ένα έργο εικαστικό, που κάλλιστα μπορούμε να το χαρούμε. Η Εκκλησία με το δόγμα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου έχετε να μας πει ότι ο Θεός είναι ένα με εμάς. Είναι τόσο άμεση η σχέση με τον άνθρωπο και αυτό ήταν άλλωστε και το θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός δεν μπορούμε να το δούμε Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Για να μπορέσουμε να δούμε τον Θεό, ακριβώς να μπορέσουμε να έχουμε μια μέθεξη Θεού, έρχεται και γίνεται άνθρωπος. Και η εικόνα ακριβώς φανερώνει αυτό το μυστήριο. Και η αγιογραφία διακονεί αυτό ακριβώς το θέμα. Και γι' αυτό με την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, που είναι η αναστήλωση των εικόνων, την ονομάζουμε Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί η εικόνα πραγματικά συγκεφαλαιώνει τη διδασκαλία της πίστεώς μας.